Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου της 75χρονης ηλικιωμένης στις Καλυθιές της Ρόδου, καθώς η καθομολογία δολοφόνος της φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως έχει διαπράξει άλλους τρεις φόνους ηλικιωμένων που φρόντιζε και την απόπειρα δολοφονίας του ανήλικου παιδιού της πριν από 20 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, η 45χρονη από την πρώτη στιγμή που αντίκρισε τους αστυνομικούς έκανε λόγο και για άλλες περιπτώσεις θανάτων ηλικιωμένων που φρόντιζε στο νησί της Ρόδου, κάτι που επανέλαβε και αργά χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της προανακριτικής της εξέτασης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 45χρονης, πρόκειται για τρεις περιπτώσεις ηλικιωμένων γυναικών, ο θάνατος των οποίων δηλώθηκε ως ευνίδιος. Τους ανθρώπους αυτούς φρόντιζε η 45χρονη, η οποία και ισχυρίζεται ότι ευθύνεται για το θάνατό τους. Μπείτε στο ροδιακή.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα.